Μετά από 15 συνεχόμενα jackpot ήθελε περίσσια τύχη για να κερδίσει κάποιος τα περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία. Ο υπερτυχερός αυτός παίκτης είχε ρίξει το δελτίο του στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Με 3 μόλις ευρώ και ένα δελτίο με τυχαία επιλογή κατάφερε να γίνει πλουσιότερος κατά 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Όπως δήλωσε ο αδερφός του ιδιοκτήτη του γούρικου πρακτορείου ΟΠΑΠ, Αλέξανδρος Παπατζηλάκης, επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός στη γειτονιά. Συνήθως τέτοια δελτία τυχαίας επιλογής δίνουν μεγαλύτεροι άνθρωποι, συμπλήρωσε. Ακόμα ψάχνουμε να το βρούμε, δεν τον έχουμε βρει. Ίσως να μην το γνωρίζει και ο ίδιος ακόμα. Δεν ξέρουμε. Γιατί ως συνήθως 3 ευρώ δελτία τυχαία επιλογή είναι ένα δελτίο συμπληρωμένο ολόκληρο. Ως συνήθως το βάζουν σε μεγάλη ηλικία, μεγάλες ηλικίες άτομα που δεν βλέπουν, δεν μπορούν ή που βιάζονται. Και ως συνήθως είναι η μεγάλη ηλικία αυτή. Οπότε μπορεί να μην το ξέρει κιόλας ακόμα ο άνθρωπος. Το πρακτορείο βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 26 και Ρήγα Φεραίου και σύμφωνα με τον κύριο Παπατζηλάκη, όλη η γειτονιά έχει βουήξει με την είδηση και όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο τυχερός πολυεκατομμυριούχος της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ που κατάφερε να μαντέψει τα 5+1 νούμερα. Ήμουν στο σπίτι μου όταν το έμαθα γιατί δεν το γνώριζα. Με κάλεσε κάποιος δημοσιογράφος. Ο άνθρωπος έκανε πάνω από μισή ώρα να με πείσει ότι μου έλεγε αλήθεια. Όταν τελείως επιβεβαιώθηκα, άρχισαν όλες οι επαφές που έπρεπε να γίνουν. Μίλησα με τον αδερφό μου, με τον πατέρα μου. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός γενικά, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν το πρακτορείο αυτό είχε επιτυχίες. Παλαιότερα παίκτες στο ίδιο πρακτορείο είχαν κερδίσει 300.000 ευρώ στο λότο και ένα πεντάρι στο τζόκερ. Και στο παρελθόν είχαμε επιτυχίες όπου οι τυχεροί παίκτες εμφανίστηκαν. Ελπίζουμε και σε αυτό το μεγάλο ποσό να γίνει το ίδιο, τόνισε ο Αλέξανδρος Παπατζηλάκης. Είχαμε δώσει ένα απλό λότο πριν κάποια χρόνια 300.000 ευρώ. Και πριν 8 μήνες περίπου είχαμε δώσει ένα πεντάρι τζόκερ 75.000 ευρώ. Μάλιστα. Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή υπαριθμών κλήρωση του τζόκερ οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 6, 16, 22, 26, 37 και τζόκερ ο αριθμός 9. Έπειτα από αρκετή προσπάθεια καταφέραμε και βρήκαμε φωτογραφία του τυχερού δελτίου, αλλά δυστυχώς ο τυχερός παίκτης ακόμη παραμένει άγνωστος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τυχερός πολυεκατομμυριούχος κατάγεται από την Καβάλα. Καταρχήν πριν έρθω στο μαγαζί όλη η γειτονιά το ήξερε. 5:30 ώρα το πρωί. Ναι, που πήγαινα μου λέγανε αυτό το πράγμα.